Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καινούριο vlog σήμερα, στα vlog που νομίζω ότι έχουν αρχίσει και σας αρέσουν. Και έχουμε τη συνέχεια πλέον μετά τον Παναγιώτο Πετρόπουλο, στον δεύτερο της δημοσκόπησης που είχαμε κάνει στο Instagram. Φίλο Ιαπωνέζο, αλλά σήμερα μας ήρθε με γερμανικό αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος που έχει το ταχύτερο Toyota Supra στην Ελλάδα, το πιο δυνατό, το πιο μάχημο, θα μπορούσα να πω εγώ, και δεν είναι άλλος παρά ο Κώστας Χατζικουβάς. Λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα. Να είσαι καλά, Κωστή. Τιμή δική μας, μεγάλη, που φιλοξενούμε άτομα σαν εσένα στο κανάλι. Έχουν να μας πούνε πολλές ιστορίες. Αισθάνομαι ιδιαίτερα. Πολλές ιστορίες, έχουμε να ακούσουμε πολλά και θα επικεντρωθούμε, γιατί από ό,τι έχω δει, όλοι οι φίλοι που παρακολουθούν γουστάρουν κόντρες. Θα σε βάλω λίγο, να μας θυμίσεις λίγο διάφορα σκηνικά που έχουν γίνει, που έχουν περάσει, που έχουν μείνει πάρα πολύ έντονα και έχουν μείνει έντονα και στα παιδιά που παρακολουθούν τώρα ως θεατές. Αλλά είναι αλλιώς μέσα από τη θέση του οδηγού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, θα μας πει ο Κωστής καταγωγή και θέλω δεύτερη ερώτηση να μου πει πότε θυμάται τον εαυτό του στο θέμα αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας. Από πόσο μικρούλης, ποια ήταν τα όνειρά του, τι αφήσεις είχε στο δωμάτιό του. Καταγωγή Αθήνα και η μαμά και ο μπαμπάς. Η μητέρα μου πολύ μακριά κρατάει από Μάνη και ο πατέρας μου Θεσσαλονίκη και λίγο πιο πίσω Σμύρνη. Ωραία. Πάμε να θυμηθούμε τα παιδικά χρόνια. Παιδικά χρόνια. Πάντα ήμουνα το μηχανοκίνητο, δηλαδή ποτέ δεν ασχολήθηκα με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, δηλαδή δεν έπαιζα καν στο σχολείο με τα άλλα τα παιδιά που έπαιζαν μπάλα κτλ. Δηλαδή πάντα θα είχα ένα τηλεκατευθυνόμενο, θα έλεγα του πατέρα μου πήγαινε με για καρτ, τέτοια πράγματα. Δεν πολύ ασχολήθηκαν οι δικοί μου με το, ξέρεις, να με προωθήσουν κάπου ή να, ξέρεις, σε κάτι αγωνιστικό. Παρά μόνο με τον μοντελισμό, δηλαδή με τα τηλεκατευθύνομαι έτσι, ο πατέρας μου δηλαδή με βοήθησε λίγο, μου πήρε κάποια αυτοκινητάκια. Τι αυτοκίνητα σου άρεσανε, ποια του έλεγες, θέλω να πάρω αυτό το μοντέλο. Ποια μοντέλα σου άρεσανε από μηχανή. Δεν είχα προτίμηση. Ό,τι να είναι, από μου άρεσαν, αρκεί να μου άρεσε οπτικά. Ναι. Δεν είχα προτίμηση, δηλαδή ιαπωνικά, ευρωπαϊκά ή οτιδήποτε. Ο πατέρας μου βέβαια είχε ένα Golf GTI 1600, το πρώτο ας πούμε που βγήκε. Ναι. Και όταν πηγαίναμε, ξέρω, κάνα ταξίδι και αυτά και πήγαινε 180-200-220, ξέρεις, εμείς σκαβλώναμε. Εγώ και ο αδερφός μου, δηλαδή, μασάζεις, του λέγαμε, μπαμπά, βάλε τη 180, βάλε τη 200, έτσι του λέγαμε, ξέρεις. Μετά, ξέρεις, πήρε ο αδερφός μου μηχανάκι, ένα παπί, τότε ένα Honda Supra. Πήρε και ο κολλητός μας τότε, μας τριάδα και κάναμε παρέα, ένα F1. Τι ηλικία τώρα μιλάμε, σε τι ηλικία. Εγώ 14-15, το αδερφός μου και ο άλλος 16-17. Πριν τα φτάσεις στα 15, είχες κάποιο όνειρο στο θέμα αυτοκίνητο ή μηχανάκι, έλεγε. Είχα όνειρο, ναι, να πάρω ένα καθαρό μου. Ήθελα τότε, βλέπαμε, ξεχαζεύαμε περιοδικά, να πάρουμε ένα CR125, ένα CR80, ένα YZ80. Αυτοκίνητο ποτέ όμως, Αυτοκίνητο όχι ακόμα. Δεν σου είχε κολλήσει κάτι. Όχι. Παρότι είχα οδηγήσει κανένα 2-3 φορές το αυτοκίνητο του πατέρα μου. Ναι. Ξέρεις, έτσι σε αλάνα ή το φορτηγό του παππού μου. Δεν είχα ακόμα καύλα για αυτοκίνητο. Ψάφινα διάφορο δηλαδή. Το βλέπεις με καθαρά μεταφορικό μέσο. Δηλαδή, μου άρεσε το γρήγορο αυτοκίνητο, αλλά ξέρεις, το είχα εκτός του μυαλού μου γιατί ήθελα μηχανάκια. Της ηλικίας, μπράβο. Πρώτο μηχανάκι για ρέμο 80, καθαρό αίμα. Από το μηδέν εκεί, δηλαδή ό,τι είχα οδηγήσει στο παππί του αδερφού μου, του φίλου μου κτλ. Άρα είμαι 80, 38 άλογα, έβγαζε 35 άλογα, δυνατό πολύ. Πρώτο μηχανάκι είχε πάει το καπάκι σύννεφο. Έμαθα με αυτό σούζα, δηλαδή. Κατευθείαν, δηλαδή. Κατευθείαν. Σχολείο με αυτό, ξεκίνησα και δουλειά. Επειδή πήγαινα στη δουλειά και κόλλα γι' αυτό, έπαθαινε ζημιές. Δίχρονο. Πήρα και ένα παπί, ένα Honda Astra. Με το που το πήρα, μετά από λίγο
53 χιλιοστά, καρμπιρατέρ με γάλα. Α, την είχες η βελτίωση. Επομένως η βελτίωση μπήκε μέσα σου, ναι, απλά ήσουν να συμμετέχει στο δίκαιο. Ναι, ναι, ναι. Καρμπιρατέρ με γάλα, εξάτμιση Zebring, μετά μπουρί. Στόχος και κόντρα. Κόντρες. Από τότε κόντρες. Κόντρες έκανα και με το RM. Του είχα βάλει μια προσωπική εξάτμιση, του είχα βάλει καινούργια πλαστικά, το είχαμε βάλει ζυγκλέρ στο καρμπιρατέρ, το είχαμε αυτόσει λίγο, αλλά δεν έκανε. Δηλαδή το ξεκίνησε κανείς ούζες, δεν ήταν. Για δοντάρι, τι να κάνει για αυτό το κακομίρικο. Το παπί, λεπτά λάστιχα και πανεπιστημίου πολύ κόντρες. Μια άλλα παπιά. Με GLX, με έτσι, με αλλιώς. Πώς πήγαινε η κόντρα, πώς πήγαινε έτσι στις αρχές, νικητής περισσότερες φορές. Ναι, ήμουν καλός οδηγός. Ήμουν από την αρχή καλός οδηγός στα μηχανά και ήμουν πολύ καλός οδηγός. Δηλαδή, ήμουν τόσο καλός που με προτιμούσαν και άλλοι στο να τους οδηγώ τα μηχανάκια. Συνήθως προτιμάνε τον πιο αδύνατο. Πώς εκλέσουν. Ήμουνα. Το ανάστημα με αυτό ήταν, αλλά ήμουνα 70 κιλά. Ήμουνα τώρα είμαι 90. Αρκετά, αρκετά. Ήμουνα 70 κιλά. Αλλά ξέρεις, τότε και στα παπιά και σε αυτά τώρα έπαιζε ρόλο. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος, καλά και τώρα παίζει ρόλο. Δεν ήμασταν τόσο εξοικειωμένοι στην κόντρα. Ναι. Όπως είναι τώρα, φακούς έτσι αλλιώς. Ο πιο πονηρός δηλαδή κέρδιζε και ήμουν λίγο πονηρός. Τους έκλεβα λίγο, αυτά και γίνανε καλά. Λίγο εντάξει, πρώτος. Και σήμερα αυτά γίνονται. Ναι, σήμερα αυτά γίνονται. Είμαστε παπί, φτιαγμένο, παπί, τέσσα. Φτιαγμένο. Το έρχεται το κάπου το 2000 και λέμε. Και εμφανίζονται τα Z. Ναι. Εγώ τότε είχα δώσει το RM80, είχα πάρει ένα CRM2.5, το δίνω και το CRM2.5 και παίρνω ένα KX2.5. Πάλι, και καθαρό. Πάλι καθαρό εγώ, ναι. Ήταν αλητεία. Mm-hmm. 60 άλογα, το μηχανάκι δεν κάθανε πουθενά. Άνοιγε τον γκάζι με πέμπτη και έκανε σούζα. Ό,τι πιο γρήγορο είχα οδηγήσει, είχα και το παπί παράλληλα και κανονίζω να πάω με ένα KX2, με ένα παπί Z, βούτα στη μαύρη, με λεφτά. Εγώ δικάβαλος, αυτό μονοκάβαλο. Εγώ υπερόπτης τότε δεν έλεγα πού να κάτσεις τώρα το παπί και δίπλα. Εκεί ήταν η δρόψη, το θυμάμαι, 180. Ό,τι εμφανίστηκαν τα παπιά, τα ξεκίνησαν και τα κάνανε και οι δρόψεις. Και ήταν, ξέρω εγώ, θα ήταν 30 άλογα, 35 άλογα, θα ήταν 33 άλογα. Αλλά ελαφρύ το παπί, μόνος του αυτός, δικάβαλο εγώ και ξεκινάμε και μετά εγώ έλεγα να το συνεχίσω ευθεία γιατί είχα πάει τόσο πολύ. Μην γυρίσεις πίσω ποτέ. Ναι. Έφυγα δηλαδή λίγο, μου άνοιξε, έκανα να μαζέψω αλλά δεν τον έπιανα ποτέ. Και τότε μου μπήκε η ιδέα, λέω αυτό είναι, εδώ είμαστε. Με αυτό είσαι ο αρχηγός. Z. Δίνω το άστρα, το κρατάω το κίξε, πήγαινα και λίγο βουνό, δίνω το άστρα Z. Να το, Μανιουδάκης, νούμερο 2. Παίρνω το Z, κατευθείαν βιστόνι, μονό ελαττήριο, εξάτμιση, καρμπιρατέρ, ό,τι έπαιρνε ελάφρο με αυτά, κόβαμε πλαστικά, εκεί ξυρίζαμε τη σέλα να είναι πιο λεπτή, κάναμε ιστορίες και βούτα, κόντρες. Πηγαίναμε τότε συχνά πήγαινα στη βούτα. Βούτα μαύρη ήταν τότε τα σημεία. Η νότια από εδώ και Καβάλας η δυτική. Ναι. Και σχιστό, αλλά σχιστό είχαμε πάει πολύ ελάχιστο. Πιο πολύ εξής. Μαζευόμασταν από όλες τις περιοχές της Πανεπιστημίου πολύ, γιατί εκεί ήταν το καθημερινό στέκι και κανονίζαμε, λέγαμε και μετά φεύγαμε και πηγαίναμε και έκαναμε τις κόντρες μας. Και τότε πάταγαμε 600, ήταν τις είχαν ψηλο έρθει τα Μπένετ, το 89, για να θυμάσαι. Ναι, ναι, πώς, θα θυμάμαι, λέει, καλά. 5,5. Μετά εμφανιστήκαν αυτά τα 2002. Ναι. Φτάσαμε πλέον και στο 2002 και ξέρεις, είχαμε με αυτά κοντές, κάτι WR200, κάνα NSR άμα ήταν ψηλό κλειστό. Mm-hmm. Τα πολεμάγαμε με τα Z. Παίρνει ο αδερφός μου τότε ένα NSR 2.5. Εγώ έχω το KX2.5, έχω και το Z. Γκουλάρμ. Γκουλάρμ, ναι. Παίρνει ένα NSR 2.5. Δίνω το KX ανταλλαγή και το παίρνει ο αδερφός μου το NSR 2.5. Το παίρνει ο αδερφός μου. Είναι και φαντάρος τότε, ο αδερφός μου. Και εγώ είμαι 16-17 χρονών. Παίρνω από το αφεντικό μου, τότε μου έπιασε να πάρω αμάξι.
Το αδερφό μου δεν ήθελε αυτοκίνητο, ναι. Οι φίλοι μου δεν ήθελαν αυτοκίνητο. Εμένα βγαίνει να πάρω αμάξι. Να μπαίνουμε όλοι μέσα, να βγαίνουμε. Πίσω από το αφεντικό μου τότε και παίρνω ένα κλειό. Πριν γύρω στο 18, πριν βγάλω. Με τη λογική πάλι του μεταφορικού μέσου. Μπράβο, ναι. Να είμαστε λίγο γιάννη, να ακούμε λίγο μουσική, να μπορούμε, ναι, να πάμε για ένα μπάνιο. Να φορτώσουμε και τίποτα. Μπράβο, όπως το πες. Και παίρνω ένα κλειό. Το παίρνω, το έχω κάτω το σπίτι 5-6 μήνες μέχρι να κλείσω τα 18, γιατί δεν μ' άφηνε και η μάνα μου να το κυκλοφορώ. Μου λέει θα βγάλεις δίπλωμα και μετά θα το πάρεις. Το έπαιρνα εγώ, έτσι έκανα λίγο γύρω-γύρω βόλτες, λίγο γύρω-γύρω αυτό. Παίρνω το κλειό, παίρνω και κλείνω το 18. Βγάζω το δίπλωμα και παίρνω και ένα ρο 6. Για μάχη. Βγάζει πολύ το ρο 6. Πήγαινα, γιατί το είχα, ήμουν εξοικειωμένος με το μηχανάκι. Παίρνω, βάζω κόντες με άλλα 600 και τότε της εποχής. Και τότε εμφανιστήκαν τα GSX 40.000. Ναι. Το Clio 1400. Βάζω νήτρα στο ρο 6, 60 άλογα τροχό, ήταν 100 ρόδα και έβαλα και 60-160 ρόδα για, ναι, το μηχανάκι. Κανονίζω να πάω με ένα 1000. Πάω δοκιμή βούτα, κατεβαίνω τη βούτα πριόνι. Παίρνω, ξέρω εγώ, τα νήτρα τα δηλώνες. Όχι. Α, κρυφά. Όχι, ναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Περνάω τη βούτα, δεύτερη γέφυρα, όλο το κοντέρ είχε 2,95, 2,97, 2,99. Ναι. Και την ανεβαίνω σαν ντουκάτι, δικύλινδρος. Είχαμε λιώσει δύο. Ναι, δύο μπουζί. Ψέκαζε καλά. Μπαίνει συνεργείο πόσο καιρό το μηχανάκι και με έπιασε η μαλακία μου και ασχολήθηκα με τα μάξι. Ναι. Ξενέρωσες λίγο δηλαδή, ναι, από το δίκιο. Ναι, ξενέρωσα λίγο και λέω να φτιάξω τα μάξι. Τότε ό,τι δούλευα από τη δουλειά τα έκανα σίδερα, κυριολεκτικά. Καλά, μέχρι και τώρα σίδερα τα κάνω, αλλά τότε, ναι, ήταν κατά κύριο λόγο αυτό ο στόχος, να γίνουν όλα σίδερο. Βρίσκω, παίρνω ένα τροπέτο 1816 βάλουδο. Ναι. Μπλε, έβγαινε ίδιο με το Williams. Το Williams ήταν δίλητρο, αυτό ήταν 1800. Κατάλαβα τα υπόλοιπα όλα ήταν ίδια. 141 άλογα. Το ρίχνουμε πάνω. Δεν με ενδιαφέρε με ένα εξωτερικά εμφάνιση κτλ. Γιατί ήταν μπλε αυτό και ξέρω είχα το μισό αμάξι μπλε, ναι, και το μισό αμάξι κόκκινο. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Το μοτέρ να δουλεύει. Μπράβο. Απευθείας εξάτμιση, γκρουπνή τελικό, σκούπα μπροστά, πρόγραμμα, τσιπάκι τότε και ξύλο. Στα ραλί τα οχταβάλβιδα. Ραλί, πούντο. 13 τα ραλί, στα οχταβάλβιδα τα ραλί, τα 1600 είχε ξύλο. Τα 16 βάλβιδα με αυτά με τσακίζανε. Καλά, όταν έβρισκα πούντο, ούνο κτλ. Έτρωγα ξύλο. Γιατί αυτά ξεβάζανε μια βαλβίδα. Honda, VTI. Honda, VTI παίζαμε, τα CRX ήταν έτσι και αυτά στο παιχνίδι. Και γενικά, ξέρεις, τώρα και εκεί έπαιζε ρόλο, ξέρεις, εδώ στη Βουλιαγμένης. Ναι. Γιατί η βόλτα μας ήταν από... Ξεκινάγαμε πια να από νωρίς στη Βουλιαγμένης και φτάναμε μέχρι το Ρίμπας. Ναι. Τότε ήταν και, όχι μέχρι το Ρίμπας, μέχρι τη Βάρκιζα το πάρκινγκ. Μαζευόμαστε στο Λούνα Πάρκ, στη Βάρκιζα. Α. Μαζευόταν πολλοί κόσμος εκεί το τότε. Στο Γιαμπανάκι μέσα. Μπράβο, στο Γιαμπανάκι είναι εκεί, αριστερά. Το έχω ζήσει αυτήν. Πολλοί κόσμος, πολλοί. Παιδιά, υπήρχε Λούνα Πάρκ, όπως πήγαινες για το Γιαμπανάκι, από το Ζάχο δηλαδή απέναντι, περνούσες Γιαμπανάκι και συνέχιζες. Καταρχάς δεν υπήρχαν τα τυχεία που υπάρχουν τώρα και ήταν στείναμε τα αυτοκίνητα διαγωνίως. Άμα στην πέθανα, φεύγαμε κατευθείαν μέσα. Ναι, ναι, έτσι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και είχε Λούνα Πάρκ που ήταν κλειστό τις ώρες που πήγαιναμε εμείς και μπροστά το είχαν αφήσει πίστα, κάνανε drift γύρω-γύρω. Ποιο θυμάμαι, ποιο θυμάμαι. Κοτζιά και τέτοια, ναι, να πούμε, ναι, τα Honda, ναι, κτλ. Κρίματα αυτά, ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, ένα πανηγύρι που δυστυχώς δεν θα το ζήσετε και δεν νομίζω ότι θα το βρείτε και σε βίντεο στο YouTube. Άλλες εποχές μας έχουν μείνει εδώ. Κάπου παίζουν βίντεο 2002-2003, ναι, που μάζευε πολύ κόσμο και είμαι και κάπου με το κλειό. Α, ναι. Ναι, ναι, να, κάπου να, το είχα δει. Υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε. Και ξεκινάγαμε από τη Βουλιαγμένη Σόλη και φτάναμε εκεί. Λοιπόν, επειδή εμείς την κάναμε από μωρά παιδιά αυτή τη διαδρομή και βάζαμε κόντες και ξέραμε, μετράχαμε τα φανάρια που λες. Ναι. Και ξέραμε όλα τα φανάρια. Και ήταν δύσκολο. Και ακόμα και πιο καλό να ήταν το άλλο το αυτοκίνητο, ήταν δύσκολο να με περάσει κάποιο. Πρέπει να είχαμε μεγάλη διαφορά. Χρόνο αντίδραση 0. Μπράβο, ναι, ναι. Αφού ήξερα το φανάρι. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ έφευγα με το αυτό, αν είχε πράσινο, εγώ είχα αφήσει ήδη το συμπλέκτη. Ναι. Κατάλαβες. Ξεκινήσαν οι ζημιές, κόβαμε μία αξόνια, σπάγαμε σασμάν στο. Σε αυτό το. Στο κλειό. Έφτιαξα το ρο 6, το πούλησα.
Πήρε ο αδερφός μου ένα χουσβάρι. Άρχισε να σε τραβάει λίγο η κίνηση. Ήθελα, αλλά ήταν ακριβές οι ζημιές. Δεν άντεχα να κάνω, ξέρεις, και μεγάλες βελτιώσεις. Χάλαγε, άργουσα να το φτιάξω. Ενώ τα μηχανάκια χαλάγανε πιο δύσκολα. Ναι. Δεν λέμε τώρα την περίπτωση που έβαλαν νήτρα στο άλλο και σκόρπισε στο πρώτο πάτημα. Αλλά λέμε τώρα, ξέρεις, γενικά χαλάγανε πιο δύσκολα. Πήρε ο αδερφός μου ένα χουσβάρνα, SMR 570, και πιάνομαι, και τότε ήταν και η εποχή των κατέμ. Ναι. Δεν είχε δουκές. Τα SMC και τα... με δουκές, ναι. Ποια χρόνια μιλάμε τώρα, μιλάμε για 2004. 2004. Είχα δουκά το 2004. Κόντρες στη βούτα, full. Με φράχτη, με όσους μαζευόταν τέλος πάντων εκεί. Συνέχεια κόντρες. Τότε, ξέχασα να σου πω ότι μια χρονιά πιο πριν, ναι, είχα 2002-2003, έτρεχα και σε dragster. Ξεκίνησα και με τους αγώνες. Με παπί. Με παπί Z. Με το Z που είχες τότε ή άλλο? Όχι, από συνεργείο, από το Βύρονα. Ως οδηγός. Ως οδηγός, ναι, με βάζανε, γιατί σου λέω ήμουν καλός σαν οδηγός. Ναι. Με βάζανε και έτρεχα και σε... Άρα πρώτη εμπειρία σε dragster. Με παπί, ναι. Ζήτα. Με παπί ζήτα. Και ήμουν και καλός. Δηλαδή έπαιρνα και πρώτους χρόνους κτλ. Και ήταν. Το μου άρεσε πολύ δηλαδή. Έλεγα, ξέρεις, εδώ είμαι. Με μηχάνακι δεν είχα σκεφτεί ακόμα για ότι θα το κάνω με αυτοκίνητα μελλοντικά. Είχα δώσει που λες τότε το ρο 6. Δεν πήρα μηχανάκι για αρκετό καιρό. Παρά είχα ένα παπί και κυκλοφορούσα. Ένα Innova είχα πάρει τότε καινούργιο. Ήμουνα και στον Άφλου έμενα τότε. Και ξεκαβλώναμε με το χουσβάνα του αδερφού μου. Είχα το Clio. Είχα ταλαιπωρηθεί με τις ζημιές και είπα να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο. Πάω, μου άρεσε πολύ το Golf GTI. 2005 τώρα. Σε επηρέασε λίγο ο πατέρας. Μου άρεσε. Μου άρεσε δίλητρο, 200 άλογα. Έβγαινε και DSG τότε ότι είχε πρωτοβγεί. Μου άρεσε για το πολύ. Πεντάρι. Ε? Πεντάρι επομένως. Golf 5, ναι. Τα πεντάρια ήταν πρώτα. Μου άρεσε και το S3, είναι η αλήθεια. Αλλά. Σε μια οικοδομή δηλαδή που δούλευα, αυτός που την έφτιαχνε είχε ένα και ερχότανε, αλλά ήταν τότε είχε 13,5 εκατομμύρια. Ήτανε πολλά τα. 13,5 καλά το θυμάμαι. Περίμενε, για ποια χρόνια μιλάμε, είχαμε, όχι, ευρώ. Έχουμε γυρίσει ευρώ. Εγώ το είχα δει το 2002 το S3 και μου άρεσε. Δούλευα. Ναι. Αλλά τότε το θυμάμαι όταν ήταν με εκατομμύρια, νομίζω από ό,τι το θυμάμαι 13,5 εκατομμύρια είχε. Ναι. Πήγαμε στο ευρώ, τον Golf GTI, το budget του ήταν 30 χιλιάρικα. 30-35 μέχρι εκεί. Μπήκαμε στο ευρώ τέλος πάντων και είπα να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο. Πάω, βλέπω, ήμουνα σε τρία ενδιάμεσα. Η Celica τη Sport, ναι, η Golf GTI, η Mazda RX 8. Είχα δει και ένα 7 που μου άρεσε. Ένα τουρμπάτο και δύο ατμοσφαιρικά. Μπράβο. Είχα δει και ένα 7 που μου άρεσε. Αλλά ξέρεις, μου είχε μαλακία και λέω ρε γαμώτο να πάρω αυτό. Έχει. Μιλάς για FD. Η FD. Είχα βρει ένα με 25 χιλιάρικα, λέω είναι τώρα δεκαετίας και το άλλο θα είναι καινούργιο. Και να δώσω σε λεφτά για παλιό και λέω άστρα πάμε πάρω καινούριο. Δεν είχα πάρει και ποτέ καινούριο αυτοκίνητο. Γενικά και ούτε μηχανάκι, ένα καινούριο με το παπί είχα πάρει μόνο καινούριο, αλλά πάρω ένα κάτι καινούριο. Πάω στη... πρώτα απ' όλα πήγα στη... εδώ στην Καρέντα. Πάω στην, ναι, Volkswagen, μπαίνω μέσα, είχαν ένα και ένα κόκκινο. Το ανοίγω, το βλέπω, πάω, μύρισα εγώ καινούριο μέσα. Λέω εδώ είμαστε. Λέω πάμε να κάνουμε τα χαρτιά να... Είχα 6-7-10 χιλιάδες τι είχα για προκαταβολή, να βγάλουμε ένα δάνειο. Λένε, ναι, λέει, να κάνουμε αίτηση. Λέω, πότε θα μπορώ να το πάρω, πόσες μέρες θέλει να βγει το δάνειο. Λέει, ναι, το αμάξι λέει, είναι για 6 μήνες παράδοση. Λέω, τι, 6 μήνες παράδοση. Τα τσακώνω, πάω στην Toyota εδώ, στο παράδρομο. Και μου δίνα, μου λέει, μου είπανε για το να μην τα απολυλογούμε, μου είπανε 2-3 μήνες. Ναι. Και φεύγω και πάω στη Mazda στο Παναγιωταράκο δίπλα. Μαβέλ, πώς λεγόταν. Και μου λένε: έχουμε την ώρα εδώ. Σε 10 μέρες το κάνουμε ταξινόμηση. Σε μία μέρα πήγε σε τρεις αντιπροσωπείες. Σε μία μέρα. Ήσουν τόσο αποφασισμένος για το ποιο αυτοκίνητο ήθελες. Ναι, δηλαδή. Ένα από τα τρία. Θα έπαιρνα αμάξι καινούριο. Ένα από τα τρία, ό,τι να ήταν. Ναι. Το μέγα λάθος ήταν ότι δεν έκανα test drive το RX 8. Ναι. Δεν ήξερα πώς πηγαίνει τον γκάζι του. Ναι. Οι περισσότεροι παίρνουν αυτοκίνητο χωρίς να έχουν κάνει test drive. Ναι, και πλέον. Δεν το έκανα. Το παίρνω. Είχε λίγο γκαζάκι χαμηλέξει, μέχρι 2-3 το πήγαινα εγώ και τα λοιπά. Το στρώνω και μόλις κάνω έτσι και λέω ότι έχω στρώσει και θα πατήσω τον περιμένεις, γκάζι. Περιμένεις, ώρα να σκοτώσει. Και πατάω τον γκάζι και είναι λες έκανα τον διακόπτη έτσι. Πω.
Τίποτα. Πιο αργό από ό,τι είχα οδηγήσει το Clio, δηλαδή πρέπει να ήταν πιο γρήγορο. Λέω ρε γαμώτο. Εντάξει, άμα πήγαινε σε εθνική, πήγαινε 2.40-2.45, πήγαινε. Ναι. Εγώ το μαχούσα, αλλά δεν τα αφήνω ποτέ. Ναι. Λέω τι θα κάνω. Το έχω, ξέρω εγώ, κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο. Ήμουν ανάφυλλο τότε. Χαζεύω περιοδικό, δεν υπήρχε τότε να. Είχαμε το dragster.gr που μπαίναμε. Ναι, το φόρουμ. Φόρουμ, αλλά ήταν, μιλάγαμε για κόντες, δεν λέγαμε για βελτίωση. Ναι. Τέτοια. Χαζεύω τα περιοδικά. Παπαδόπουλος, καταραμένος. Είχε και αυτός ένα κόκκινο αριστερό τότε με νήτρα κτλ. Ναι, δριφτάδικο που το έχει πει πολύ. Ναι. Τηλέφωνο. Έλα ρε. Του λέω, έχω να ρίξω αυτό, να το φτιάξουμε έτσι αλλιώς. Εγώ μου λέει. Του λέω, τι θα πάρουμε, πάρεις, μου λέει 25 άλογα, 30, τι μου είχε πει. Ναι. Τι θα φτιάξουμε, θα αλλάξουμε. Ατμοσφαιρικά θα έπαιρνα 25 άλογα. Ναι. Θα βάλουμε μπουζοκαλώδια, μπουζί καλά, λάδια θα αλλάξουμε, θα βάλουμε αγωνιστικά. Θα τον ρωτήσω το Μίτσο για αυτό, όταν θα έκαμε. Ναι, εξάδμηση. Τι του είπε, άνθρωπο. Καταλήτη έξω και μια φιλτροχωάνη μπροστά κάρμπον και η πόσο Μίτσο μου, 3.500 μου είπε. Λέω, οκ, okay. Μου λέει που είσαι ναύπλιο. Μου λέει, ωραία, έρχομαι να το πάρω. Ήρθε, το πήρε από τον ναύπλιο. Τι, αφού το πίστεψε ότι θα πάρει 25 άρκα. Είσαι καλά. Ήρθε, το πήρε. Το παίρνει Αθήνα, σε 4-5 μέρες το είχε έτοιμο. Έρχομαι Αθήνα, το παίρνω να κατέβω ναύπλιο. Εγώ ξέρεις πάντα, δεν είχαμε ντράγκη τότε, ούτε είχαμε αυτά. Ξέρεις, κοίταζα πώς πάει τελική ή πώς ανεβάζει από τα 200 και μετά. Εκεί που πήγαινα 2.45 κατέβαινα ναύπλιο και αυτά, 2.48, 2.49, 2.43, δεν παίρναγε τα 2.25 με τίποτα. Του θανατά. Φασαρία, βαβούρα, αυτά, χαμηλά το αισθανόμουν ότι μπορεί να με ξεγελάγει και ο θόρυβος ότι ήταν λίγο καλύτερο. Τα πήρε χαμηλά τα άλογα, εντάξει, ναι. Δεν πήρε. Και ήταν χειρότερο από πριν. Πω. Λέω ρε γάμο. Πήρες ο Μίτσο να του πεις την ιδέα. Ε? Πήρες ο Μίτσο να του πεις την ιδέα, Μίτσο να, τι να του πω και τι να μου πει. Λοιπόν, ξενερώνω με τα μάξια. Φτάσαμε 2007. Ναι. Και πάω και παίρνω ένα GS 400. Ναι. Το οποίο ήταν το πρώτο πράγμα που τρόμαξα να κάνω έτσι. Ρωπή. Τρόμαξα. Τρόμαξα να κάνω έτσι. Δεν μπορούσα να ανοίξω τον γκάζι. Μόλις το έμαθα, δεν ξέρεις, μετά από 2-3 μέρες. Ναι. Δεν το πήρα καινούργιο, το πήρα μεταχειρισμένο. Μόλις το έμαθα, μετά από 2-3 μέρες, το στιβά και το μηχανάκι μου. Δηλαδή, γίναγα και ήμουν καυλωμένος μέχρι το πρωί, ναι, που γίναγα σπίτι. Ταξίδια με άλλες μηχανές, κόντρες τότε εδώ στη. Πάλι βουλιαγμένη, με πασπαλιάρι, με έτσι, με αλλιώς, με κάτι άλλο εδώ γύρω-γύρω. Είχαν αλλάξει τα φανάρια, δεν τα ήξερα εγώ, τα ξέρανε αυτοί, με γοροϊδεύανε, με περνάγανε, ναι, τους τσάκωνα πιο κάτω. Είχαμε μανούρα. Κόντρες όμως. Ναι. Με πιάνει, γιατί είχα πάντα το μικρό βίντεο της βελτίωσης, με πιάνει η μανούρα μου. Συμπιέσεις, εξατμίσεις, σε κεντροφόρους είχα πάρει, έτσι πρόλαβα να τους βάλω. Οι κεντροφόρους, συμπίεση, εξάτμιση, ένα δόντι πιο κοντό, power commander. Το μηχανάκι έβγαζε 178 άλογα τροχούς. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Τότε με τα μπούσα και αυτά που δεν τα είχαν φτιάξει ακόμα και εσύ δεν τα είχαν αυτά, είχε ξύλο πολύ. Και τότε δίνω και το RX-8. Το δίνω 22.000, δεν θυμάμαι. Καλά το είχα δώσει. Το πήρε για γρήγορο ο επόμενος. Το πήρε ένας ναυτικός ο οποίος το έχει ακόμα, το έχει κάνει τούρμπο. Εντάξει, γι' αυτό είχα πάρει τα πράγματα να το κάνω τούρμπο. Ναι. Αλλά επειδή πήρα το μηχανάκι, δεν το έκανα ποτέ. Okay. Είχα καλύτερα πάρει από το Ζαγοριανάκο ένα μεταχειρισμένο τουρμποκίτ που είχε. Εντάξει, την κλείτωση. Και δεν το έκανα ποτέ. Είχα πάει βόλτα με τούρμπο, μου άρεσε έτσι. Έπαιρνε λίγο ροπή, έπαιρνε και λίγα άλογα, μου άρεσε, ήταν ωραίο. Το πουλάω εν τέλει και πάω και παίρνω ένα S3. DSG ή χειροκίνητο. Όχι ρε, δεν υπήρχαν τότε. Ό,τι είχαν βγει, αλλά δεν είναι. S3 παλιό, 8L. 8L. Α, 8L. Το πρώτο S3. 2001 μοντέλο. 2000 μοντέλο. Το παίρνω, το κάνω πρώτο στάδιο. Ανδριανάκη πρόγραμμα, στο στρατή τότε το φτιάχναμε.
Και είχα, μπορεί να είχα βάλει 2.000 κόντρες. Με ό,τι υπήρχε. Πατούσε τα πάντα. Δεν σε νοιάζει αν δεν θα χάσει. Δεν σου καριέρα. Δεν με νοιάζει. Όχι, δεν με νοιάζει. Βέβαια, αν έχανα και υπήρχε και ίντρικα, με ενοχλούσε λίγο. Λογικό. Με ενοχλούσε και βελτίωνα κάτι παραπάνω. Τώρα σου λέω, είχα κεντροφόρο από ατμοσφαιρικό. Ό,τι μπορούσαμε να κάνω, το έκανα. Όλες οι λύσεις της εποχής. Πήγαινα δυναμόμετρο, έβλεπα τι πήρα, τι έκανα. Πήγαινα μετά στο Γιάννη στο Γοροπή στο Ανδριανάκη να το σκαλίσει λίγο στο πρόγραμμα πάνω στο δυναμόμετρο, να το κάνουμε, να το αυτό. Ήταν πολύ ψηρισμένο. Γιατί ναι. Όλοι λέγανε ότι είχα υβρίδιο. Και δεν είχα υβρίδιο. Είχαμε κόψει Westgate, είχαμε βάλει κοντί, είχαμε βάλει 70 downpipe, 76 εξάτμιση, intercooler 7,5. Είχαμε κάνει ό,τι ο μεγάλος σωληνός. Το είχαμε κάνει, το είχαμε όπως πρέπει. Έρχομαι εδώ ένα βράδυ, έχω βγει όλα με τον αδερφό μου και είμαστε εδώ στη Μαύρη και πετυχαίνω ένα παιδί, τον αδερφό του Τζοβάρα. Είχε ένα πεζό, φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση είχε. Τι πεζό? 16 βαλίδο. Ναι. GTI. Και μου λέει να πάμε έτσι αλλιώς. Πάμε 2-3 φορές και δεν υπήρχε κόντρα. Και έρχεται και καθόμαστε, γυρνάμε στη Μαύρη, τα λέμε, έρχεται ο αδερφός του. Πιάνουμε την κουβέντα και λέει, κάτσε, έρχεται, λέει, τώρα για ένα σταρλετάκι να πάμε. Ναι. Και έρχεται ο Μπαρμπαρής με ένα ατμοσφαιρικό στάρλετ πριόν. Έπεσε στην περίπτωση. Πήγαινε 10.000 στροφές. Oh. Και πάμε και τον περνάω και αυτό να είναι. Ήταν από, Μπαρμπαρής. Ήταν από τις λίγες φορές που πέρασα τον Μπαρμπαρή, ναι. Ναι. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία μας, τον πέρασα. Ναι. Μην τα πολυλογώ. Μου λέει ο φράχτης, θα έχω κι εγώ ένα τούρμπο. 280 άλογα, έλεγε τότε. Στην ίδια νύχτα τώρα αυτό. Ναι, στην ίδια νύχτα τα είπαμε. Α, όχι, νόμιζα ότι το ένα πήγαινε στο άλλο. Πήγαινε μία κόντρα πίσω από την άλλη. Κανονίζουμε να πάμε με το τούρμπο. Μου λέει θα πάμε, του λέω πάμε από στάση, του λέω γιατί εγώ το αμάξι μου αποστάσει, ναι θα πάμε από στάση, αλλά πάμε, μου λέει 700 μέτρα. Λέω και εγώ που να προλάβει να με τσακώσει. Είχα πάει εγώ με πίσω με νήτρα, δεν με είχαν προλάβει, λέω που να προλάβει να με τσακώσει. Και πάμε Καβουρίου. Και ξεκινάμε και στα 400 μέτρα είμαι μπροστά, σκάρτο αμάξι, και στα 700 μου έχει κάνει 200 μέτρα. Ξεκόλλησε. Δεν κατάλαβες. 200 μέτρα. Δηλαδή δεν υπήρχε, λέω, χάλασε το μάξιμο. Γυρνάω πίσω, μανούρα. Λέω τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Παίρνω GT30. Ναι. 3076. Ναι. Ρουλεμάν. Και μπαίνω στη διαδικασία να το φτιάξω. Το λύνουμε, βάζουμε μπιέλες. Το μόνο μπιέλες βάλαμε. Και μπουζόνια στην κεφαλή. Τα πόδι φτιάξαμε, βάλαμε το τούρμπο, ίδιο intercooler, ίδια εξάτμιση, 70-76 εξάτμιση, 7,5 πόδι intercooler. Πάμε δυναμόμετρο, ρυθμίζει ο Αντωνίου, ο Μιχάλης βγάζει 4,40 τροχό και φεύγω από το δυναμόμετρο, παίρνω τον Τζοβάρα τηλέφωνο, του λέω, έλα που είσαι, μου λέει, λίγο χρόνο, έρχομαι. Πάμε πάνω, πάω να κάνουμε ένα πάτημα, με κλέβει, και περνάμε, κάθε φορά μου κάνει, ξέρω εγώ, ένα μάξι. Του λέω πάμε, ανάβαση. Πάμε ανάβαση, πατάμε, πάλι μου φεύγει στο πάτα. Ναι. Είχε καλό χρόνο αντίδραση. Το ήξερε και τα μάξι του, μου φεύγει στο πάτα και την ώρα που έρχομαι και πάω να περάσω, αφήνει τον γκάζι. Δεν είχαμε τερματικό. Και του λέω ξαναγίνα, ρε. Τρίτο καπάκι. Τρίτο. Πάμε να κατέβουμε κάτω. Έχουν βράσει τα πάντα. Ναι, πάμε να κατέβουμε κάτω και πατάω πρώτη Δευτέρα. Νομίζω ήμουν μπροστά και έλειωσε το αμάξι. Λιώσανε και τα 4 έμβολα. Έγινε, δεν έμεινε Χριστός. Το γυρνάμε στη Γκατεχάκη που είχε το μαγαζί ο Λάμπρος. Εγώ όλη νύχτα να κάτσω να το λύσω. Είχα ξεκινήσει και ασχολιόμουν μόνος μου ήδη. Ναι. Όλη νύχτα να κάτσω να το λύσω, να δούμε τι έχει. Το πρωί να ψάχνουμε μπλοκ. Μπιστόνια, καπάκια. Τροπέτο ολόκληρο, τροπέτο. Δεν έμεινε τίποτα. Το ξαναφτιάχνω με μπιέλες, μπιστόνια τώρα και τα λοιπά. Πλήρης η βελτίωση, αλλά δεν έφτιαξε το καπάκι, δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή άφησα αυτά τα ελαττήρια βαλβίδων. Μαμά βαλβίδες, απλά κάναμε μια ψευτορροϊκή. Κεντροφόρησα από τον σφαιρικό. Το πάω στο να εξατμίσω τον BMC. Μου βάζει δεκάρι intercooler, 80 εξάτμιση
και το κάνουμε να είναι όπως πρέπει. Βρίσκω τότε το Unitronic, το οποίο θα μας το έκανε από narrowband, wideband. Δηλαδή θα έχει πιο καλή ανάλυση το καύσιμο. Βάζουμε back χιλιάρια κτλ. Γιατί πιο πριν ήμουνα με 870. Βάζουμε back χιλιάρια και πάμε δυναμόμετρο. Και βγάζει από 4,40 τροχό, 4,30, βγάζει 5,40 τροχό και 10 κιλά ροπή πάνω. Το βγάζω βόλτα και μου κόβονται τα πόδια. Είναι το αμάξι τρομακτικό. Ξεκινάμε και εκεί με κόντρες, δοκιμές, είδαμε ότι δουλεύει σωστά κτλ. Κόφτει 8,000. Ξεκινάμε και βάζουμε κόντρες. Πατάω με ένα S3 GT30 εδώ στη Βουλιαγμένη, GT35 εκείνο. Το περνάω. Γενικά με ό,τι είχε τύχει να πατήσω, αντίστοιχο 500 κτλ. Ένα S2000 turbo. Ναι. Τώρα είναι και πολλές οι κόντρες. Ένα S2000 turbo. Ό,τι θυμάσαι, όποια σου έχει μείνει στο... Είχε ξύλο πολύ. Δεν θυμάσαι αν σε πέρασε κανένα σε εκείνη την εποχή, σε εκείνο το setup. Όχι. Κανονίζω να πάω με το πιστόλα. Είχε ένα Λεόν, δεν θυμάμαι την τούρμπο, αλλά ήταν 500 άλογα εκείνο, ένα κίτρινο. Κανονίζουμε να πάμε αποστάσεις στη βούτα. 20 βετέ versus 20 βετέ. Πάμε στην όμαση στο φανάρι, η κόντρα ήταν μέχρι την πρώτη γέφυρα, στην ανάβαση, δηλαδή 400 μέτρα. Και πατάμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη και είμαι μπροστά, ξέρω εγώ, δυο αυτοκίνητα. Και αντί να κόψω εγώ, μετά την πρώτη γέφυρα, το κρατάω μέχρι πάνω. Και έχω βάλει πέμπτη και την έχω πάει... Και με το που πάει 8, κάνει ένα πρρρρρρρρ και σβήνει. Και κάνουμε δεξιά και φέρνουν μπουζόκλι, βγάζουμε πολλά ψέσεις και φέρνουν μπουζόκλι να λύσουμε τα μπουζί, να δούμε τι έγινε. Ναι. Και δεν λύνουν τα μπουζί. Κόλλησαν όλα. Κάρβωσε βαλβίδες. Ξεκίνησαν οι ταλαιπωρίες που λες. Ξανά καπάκι μαγαζί το ίδιο βράδυ. Αλλά δεν ξενερώνεις ποτέ. Όχι. Καπάκι που πάμε μαγαζί, ξεκινάω λύνω όλη νύχτα. Το πρωί ψάχνουμε πάλι για πράγματα, καπάκια, πιστόνια, κορμούς. Το ξαναφτιάχνω από την αρχή, μπιέλες τιτανίου πάνω βάλαμε και έχει πάει ο Λάμπρος στο Μπασπαλά να φέρει πλάκα, να βάλουμε πλάκα από κάτω. Ναι. Και όπως έρχεται και φέρνει την πλάκα, κρατάει και μια σαχούλα στο χέρι. Του λέω, τι είναι αυτό, ναι, και γέλαγε. Και μου φέρε μια 67-65. Πρώτη γενιάς. Λέω, πω, εδώ είμαστε. Τη βάζω πάνω, το φτιάχνουμε και πάμε ξανά δυναμόμετρο. Φτιάχνουμε και εισαγωγή μπροστά με πλένουμ. Πάμε PMC, μας φτιάχνει εισαγωγή με πλένουμ. Full 80 η εξάτμιση. Τουλάχιστον, το βελτιώσαμε ακόμα περισσότερο. Βάζω και μεθανόλες. Άσχετα που δεν τις πολύ δουλέψαμε. Πέρασε και ένα Lamborghini τώρα έτσι, θα μας τρελάνε. Πράγμα νομικός. Ναι. Το έχουμε περάσει. Λοιπόν, και πάμε δυναμόμετρο και βγάζει 7.30 τροχό. Ή 7.30 ή 7.40. Αρχίζουν και γίνονται σοβαρά τα πράγματα. Ήτανε νούμερο για την εποχή. Τώρα έχουμε φτάσει 2009. Ήτανε νούμερο για την εποχή. Η 9 ή 10 ήταν, ή τέλος 9 ή αρχές 10. Το βγάζουμε δοκιμή, βγαίνουμε να πάμε μία σκιστό να δοκιμάσουμε και με το που βάζω πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πω, λέω, τι πράγμα είναι αυτό, σπινιάριζε. Γυρνάμε αναστροφή και πάμε να πατήσουμε να κάνουμε και ένα λογκάρι στον δρόμο και πατάω τετάρτη από χαμηλά και με το που τουρμπίζει, χρρ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  Για να μην τα πολυλογούμε, τα σασμάν πήγαιναν το ένα πίσω από το άλλο, πίσω από το άλλο τα κουρεύαμε. Δεν αντέχανε με τίποτα. Λέμε, δεν γαμιέται, θα πάμε να κάνουμε και έναν αγώνα. Βρίσκω 4 μπαλόνια, πάμε, ξεκινάμε τον πρώτο αγώνα Dragster, 2010. Και είχα βάλει ένα σετ R88, δεν είχα μπαλόνια. Πάμε, launch control τότε για την εποχή. Και ξεκινάμε στον πρώτο αγώνα και κάνω 11-0. Με 2-28 είχε δύναμη τα μάξη, αλλά τι θέμα είχε, επειδή πηγαίναμε στροφές, πηγαίναμε, ξέρω, 8,5-8,600. Ναι.
δεν άλλαζε ταχύτητες. Συμπλήξεις. Τι να βάζω από δίδισκο τρίδισκο, τι να βάζω με πιο μικρά δισκάκια, τι αυτό, να κάνω πιο αυτό. Μικρά. Τίποτα, δεν έστρωνε. Ναι. Δεν άλλαζε ταχύτητες. Μόλις πήγαινε κάποιος στο πέζι, δεν άλλαζε ταχύτητες με τίποτα. Dog. Τι θα κάνουμε, σασμάν. Πάω στον Extreme, είχε ένα SQS, εξατάχυτο, dog. Δηλαδή χωρίς χρονιζέ, και... ναι. Αλλά με πλάγια δόντια. Δεν έκανε φασαρία, έκανε μόνο στις αλλαγές φασαρία. Ναι. Το βάζω πάνω. Με συριακό επιλογή ή... Όχι, όχι, ήττα. Ήττα. Με το μαμά τον επιλογή. Το βάζω πάνω. Το βγάζουμε για δοκιμή στην Κεντεχάκη. Πρώτη Δευτέρα. Κλουπ. Πρώτη. Πρώτη. Έντοτα αμάξι. Ακουμπήσαν όλες οι βαλβίδες. Ξανά. Ξανά μέσα. Ξανά λύσε όλη μέρα. Ξανά βαλβίδες, ξανά πλάνες, ξανά αυτό. Τι θα κάνει, θα κάνει, ψάχνα πατέντες να βρω, να μην μπαίνει πρώτη πάλι από Δευτέρα. Τέτοιες ιστορίες. Το μαθαίνω τέλος πάντων και πάμε, το βγάζω μια βόλτα εδώ Βουλιαγμένης, μια από τις πόλεις θυμάμαι, πατάω με κάτι μηχανάκια, με ένα ZX10 θυμάμαι εδώ, υπάρχει και κόντρο αυτό στο YouTube. Με ένα ZX10 πατάω στη Μαύρη, το περνάω. Mm-hmm. Το αμάξι πολύ γρήγορο. Μονοκάβαλο το δεκάρι. Μονοκάβαλο, ναι. Πολύ γρήγορο το αμάξι. Ήταν 750 ρόδες και ήταν ακαριαίο. Δηλαδή, ναι. Τις έπαιρνε όλες, ήταν γρήγορο. Πάμε ξανά για αγώνα. Πάμε στον αγώνα. Κάτι έχουν, κάνω πρώτο πέρασμα 10 από 11-0, κάνω 18. Ποια χρονιά είμαστε? 2011. 18. Κάτι ήταν χαλαρό, κάτι είχαν, είχε κάτι πλαστικά ολευγές, είχαν σπάσει, πάλι κατέβασμα στον αγώνα, πάλι ζημιά, γυρίσαμε πίσω από την Κρήτη και γίνεται, ψάχνουμε να δω τι θα κάνουμε λευγέ και βρίσκω ένα λευγέ της ΚΑΕ, ναι. Ο οποίος ήταν ακριβίας, ήταν ό,τι καλύτερο έχω οδηγήσει σε manual λευσέ, τα λευγέ. Τον βάζουμε πάνω και έρχεται το ελληνικό. Έρχεται το ελληνικό. Έχω κάνει κανένα 2-3 αγώνες με τον παλιό Λευγέ, το έχω ξαναφτιάξει στην Κρήτη. Είχαμε και ένα στη Θήβα, είχαμε κατεβάσει μέχρι 15. Ναι. Με το που βάζω το Λευγέ, ίδια δύναμη, πάμε στο ελληνικό και κάνω 10-0 με 2-40. Μισό δευτερόλεπτο από ένα Λευγέ. Μισό δευτερόλεπτο κάτω, ναι. Ήταν, έτρεχε και ο Hypersport τότε και τα λοιπά. Και υπήρχε, ξέρεις εσύ, μια μανούρα με το οποίο έχει το πιο γρήγορο ιστρίγη. Κανόνες είναι να πάμε κόντρα στον δρόμο. Ναι. Και πάμε κόντρα στον δρόμο, πάμε στα σκοτάδια, τώρα σου μιλάω για 1500 άτομα, τόσο πολλοίς κόσμος. Ναι, μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Πάμε, στηνόμαστε, αποστάσεις 400 μέτρα, στηνόμαστε, εγώ τότε άλλαζα πίεση high-low, είχα grade, boost controller, profit και άλλαζα έτσι, με high-low. Η high-low ήταν, ξέρω εγώ, 2 bar, ήταν 600-580 άλογα και η low ήταν όλα. Ήτανε, πήγαινε 3 μπαρ. Ξεκινάμε και φεύγω πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και είμαι εδώ. Εδώ μεταξύ εγώ πρέπει να φύγω με πρώτη και στη Δευτέρα να πάτησω τη χάη. Δεν την πάτησα ποτέ. Γιατί πάνω εκείνη στη στιγμή το άγχος και τα λοιπά δεν το έκανα ποτέ. Και είναι εδώ. Αυτός είχε και αυτός κάπου 700 άλογα. Έφυγα λίγο καλύτερα, μάζεψε και ήρθε εδώ. Και κάνω έτσι να βάλω την πέμπτη και δεν την παίρνει και τη βάζω με τη δεύτερη. Και μου κάνει ένα τσακ και μου ξεμητάει. Ναι, λογικό. Γυρνάμε πάνω και συνειδητοποιώ ότι λέω: έχασα ρεπούστη μου για λίγο. Δεν μου πήρε ταχύτητα, άμα την είχα πάρει θα είχα περάσει. Ναι. Συνειδητοποιώ ότι δεν έχω σηκώσει πίεση. Δεν το πίστεψε ποτέ αυτός. Και μου λέει: δεν ξαναπάμε. Τέλος πάντων και έχασα αυτή την κόντρα. Ήταν και ο Θάνος εκείνο και το βράδυ με το Εύω, πολύ γρήγορο το Εύω, με 35-82 τότε. Ή 35-82 ήταν. GTX 3582. Και του λέω πάμε και πάμε από Δευτέρες και τα περνά. Ξύλο. Ναι, ναι, ξύλο. Εν τω στην πίστα δεν τον είχα περάσει ποτέ, έκανε 9-6 εκείνο. Αλλά στον δρόμο τον πέρασε. Άλλη προετοιμασία. Ναι. Ο δρόμος είναι διαφορετικό. Και λέω τι να κάνω, βελτιώ στα μάξι. Παίρνω μια 67-66 που ήταν το επόμενο στάδιο. Πιο φρέσκο. Τη βάζω πάνω. Πάω δυναμόμετρο 805 ρόδες. Ναι. Στα 95-800-805 ήταν το καλύτερο νούμερο που πήραμε. Βγαίνω να ανέβω μία, να το πάω σπίτι και όπως ανεβαίνω τσιγκρό από το δυναμόμετρο που έφυγα και ανέβηκε τσιγκρό, πατάω πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Τετάρτη κάνει μία χρακ και κόβει το στρόφαλος.
Τρύπα το μοτέρ, διαμπερί, έβλεπα, άνοιξε το καπό και έβλεπα τον κεντρικό. Απιβδίνω, το ξαναφτιάχνω, το ξαναμοντάρω και βρίσκεται ένα παιδί και θέλει τα πράγματα. Μου λέει το πουλά στα μάξι, του λέω το πουλάω έτσι, μου λέει εγώ δεν θέλω, θέλω μοτέρ σασμάν, όλο αυτό που έχει φτιάξει, ναι. Κράτα την καρότσα. Του δίνω τα πράγματα, πουλάω, λέω την καρότσα σε πέντε μέρες όλα αυτά, ναι. Και έχω μαζέψει κάποια λεφτά και λέω εδώ είμαστε, θα πάρω κάτι να μην χαλάει. Και μπαίνω στη διαδικασία να ψάξω να βρω κάτι το οποίο δεν το είχανε και είναι κάτι που δουλεύει. Και υπάρχουν έτοιμες λύσεις και όχι πατέντα. Γιατί στο ιστορία είχαμε κάνει ό,τι πατέντα υπήρχε. Είχαμε χαλάσει ό,τι πλαστικό υπήρχε. Είχαμε χαλάσει κεντρικούς, χάλντεξ, μία αξονία, καπάκια, μπλοκ. Ό,τι χάλαγε το χαλάσαμε. Ήξερες ότι δεν υπάρχει λύση. Ναι. Σε αυτό που ήθελες τουλάχιστον. Και λέω τι δεν παίζει. Μου άρεσε κιόλα σε αποφάσει τα και τα λοιπά και ναι. Ήθελα σούπρα. Και επειδή όταν μιλάω για τα σούπρα δεν μπορώ να κάθομαι, είπα να πάμε μία βόλτα και να τα πούμε. Ανέβηκε πίεση. Ναι. Ψάχνω αγγελίες, εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε δηλαδή ένα στην Μπάρο, το οποίο τον παίρνω τηλέφωνο, το έδινε... Ήθελες μη κάπα... Τέσσερα, μη κάπα τέσσερα σου. Μόνο, μη κάπα τρία το σκεφτόσουν. Όχι, ούτε καν. Δεν μου άρεσε σαν σουλούπι. Περίμενε, καταρχάς η λογική του θέλω το Toyota Supra είναι ότι βελτιώνεται τέρμα. Είναι ότι εγώ είχα ένα πλάνο 1000 ρόδες, mm-hmm. Και να μείνω εκεί. Ήθελα, ο βασικός μου στόχος ήταν να σπάσω ελαφρώς το 9. Και αλλά το μόνο... δεν σε πειράζει ότι δεν ήταν τετρακίνητο, δηλαδή. Όχι, αφού είχα δει εγώ, έβλεπα τουλάχιστον βίντεο και έβλεπα ότι πατάνε, ότι έτσι, αυτό μπαλούν, είναι, ζωρίες, το, είναι το καρότσι σωστό. Άξιτα που εδώ τα πίσω κινητά δεν κάνανε δουλειά. Ναι. Ήτανε το καρότσι ήταν για αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η χρήση του. Ναι. Το αμάξι αυτό δεν έχει διαπρέψει ούτε σε drift ούτε πουθενά, μόνο σε dragster. Και είναι και σε κόντρες. Είναι αυτή η χρήση του. Okay. Λοιπόν, ψάχνω εδώ τίποτα, βρίσκω ένα στην Πάρο, το οποίο το έδινε 40.000, 30.000 το έδινε. Φθηνά τότε, φθηνά μάλλον άμα το ακούμε τώρα, αλλά για τότε ήταν πολλά, τότε ήταν φθηνά τα σούπρα ακόμα. Ναι, δεν είχαν πάρει ακόμα. Όχι, δεν είχαν πάρει αξία. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω φίλε να το κάνουμε 27, γιατί τόσα βγαίναν τα λεφτά μου. Ναι. Και μου λέει κάτω από 30.000, 1 ευρώ παίρνω ένα λίτρο βενζίνη και το καίω. Του λέω. Ναι. Οκ, okay, του λέω. Εντάξει, έχει και τη λογική του. Μπαίνω, ναι, έχει τη λογική του. Μπαίνω σε εξωτερικά site κτλ. Είχα και ένα φίλο στην Αγγλία, ο οποίος μου λέει θα φέρουμε ένα από Ιαπωνία. Του λέω, οκ. Okay. Η Γερμανία δεν υπήρχε τίποτα που ψωνίζουν περισσότερο αυτοκίνητα. Υπήρχαν, αλλά ήταν παρεμφερή τιμές με εδώ. Δεν ήταν φθηνά. Εντάξει, οκ. Okay. Και με τα πολλά, με τα πολυλογώ, το παίρνω, το φέρνω. Mm-hmm. Φτάνει από Ιαπωνία Αγγλία, από Αγγλία Γερμανία, από Γερμανία Ελλάδα. Mm-hmm. Μου έρχεται εδώ, το ξεφορτώνει στον Πειραιά. Διαδικασία μιλάμε τώρα. Διαδικασία, βέβαια. Δεν μπαίνει κάποιος εύκολα σε αυτό. Όχι. Το πάμε Πειραιά, το πάμε στο Βρέμπι ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος αδελφός από τότε. Mm-hmm. Ο Λάμπρος Στράτης, γι' αυτόν μιλάμε. Mm-hmm. Αδελφός το βλέπει, μου λέει: ω, μεγιά, καλορίζικο, αυτά, έτσι, αλλιώς. Μόλις μαθαίνει ο κύκλος ότι έχω πάρει αυτό το αμάξι, αρχίζουν τα γέλια. Πού πάει ο Χατζικουβάς. Την κάσα. Μην τα πολυλογούμε γιατί θα τα πούμε πιο αναλυτικά και στο. Όταν ναι, όταν θα μιλήσουμε για το Σούπρα, ναι, βεβαίως. Ναι. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αν δεν αναφερόμαστε σε κάποια από τα αυτοκίνητα, θα έπρεπε να σας χαροποιεί. Διότι θα το δείτε αυτούσιο σε ένα δικό του ξεχωριστό vlog. Το Toyota Supra Μπαχατζικουβάς, Audi R8 Μπαχατζικουβάς. Δεν θα τα βλέπετε μόνο εικόνα, αναλυτικά και βολτίτσες, ξέρετε εσείς. Πάμε. Ξεκινάω, παραγγέλνω πράγματα, σασμάν, ό,τι έβλεπα έξω και δούλευε. Έτοιμες λύσεις, βέβαια. Σασμάν, μπιέλες, πιστόνια, τουρμπίνες, χταπόδια, εισαγωγές, όλα έτοιμα. Mm-hmm. Και έρχονται τα πράγματα, το μοντάρω, το φτιάχνω, προγραμματίζει ο Κάκος τότε, Γιώργος Κάκος. Ναι. Πάμε δυναμόμετρο και βγάζουμε 6-30 τροχούς στο ένα μπαρ, ένα-δύο. Στον ύπνο. Εκτός χάρτη τουρμπίνας. Εκτός χάρτη. Επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και δεν μπορούσα να περιμένω αγώνες, βγαίνω για κόντρες. Ναι. Εκεί λοιπόν, στο ένα μπαρ. Ναι, στο ένα μπαρ. Κανονίζω κόντρα Ζαγοριανάκος. Πρέσβης. Με
Με το 350 ούτε. Με 350Z τετρακίνητο με RB 26 μοτέρ σε Hollinger, Συριακό, Σασμάν κτλ. Mm-hmm. Και σάλιας. Το ίδιο βράδυ και τους δύο. Το σάλια το πετσόκοψα ξεκάθαρα. Το πρέσβη οριακά, αλλά τον πέρασα. 800 τροχούς ο πρέσβης, κάπου στα 700 του Γιάννη. 6 κάτι, 7 κάτι, 680, κάπου εκεί. Και το ξαναπάμε δυναμόμετρο, το σηκώνουμε πίεση, του βάζουμε και καλή βενζίνα. Ήδη λέμε πολλά για το Supra, νομίζω πρέπει να το διακόψουμε ναι. Εδώ για να το πάμε, να έχουμε να τα λέμε εκεί. Να πάμε και θέλω να πω για το να καταλήξω κάπου. Ναι, κόψε λόγια από το Supra, γιατί κόψω, έχουμε ναι. Να πούμε πολλά στο τέλος πάντων, εν ολίγης, εκεί που γελάγαν όλοι, αρχίσαν να κλαίνε με αυτό το αμάξι. Και ας αφήσουμε τους αγώνες, να πιάσουμε λίγο τις κόντρες. Ξεκινάμε και βάζουμε κόντρες στο δρόμο με αυτό το αυτοκίνητο. Πιο καλά, αλλά ποσέ, δεν βρίσκα... κόντρα ή dragster, καλύτερα τι γουστάρεις. Θα σου πω ότι... Γιατί έτσι όπως εγώ τα ήθελα και τα δύο, κατάλαβα. Τα ήθελα και τα δύο. Αλλά επειδή είμαι κοντρέρ, ο δρόμος έχει άλλη χάρη. Η εμένα... νίκη στο dragster σου δίνει πιο μεγάλη ικανοποίηση χαρά ή η νίκη στην κόντρα. Η νίκη στο dragster εμένα προσωπικά δεν μου δίνει καμία χαρά. Έχω περάσει τον extreme, έχω περάσει τον καγκαράκι, του έχω περάσει όλους. Ναι. Όπως και με έχουν περάσει και όλοι. Δεν τη μετράς όσο πολύ την νίκη. Δεν τη μετράς καθόλου. Στην πίστα μετράει μόνο ο χρόνος. Ναι. Στο δρόμο όμως μετράει ποιος θα ξεμητήσει. και ο δρόμος έχει και ίντριγκα, έχει και το παρασκήνιο. Ναι, έχει τους γύρω-γύρω. Έχει και τη μανούρα, έχει και το αυτό. Δηλαδή, η κόντρα σου που είχαμε βάλει με το S3 του Λάμπρου, ναι. Που είχαμε πάει με ένα άλλο Α3 τότε του Κουλάτσου που ήταν ελαφρύ, με πιο μικρό τουρμπο βέβαια, και μας λέγανε ξέρεις κάτι, δεν θα το περάσει, δεν θα το κάνει, δεν είναι πολύ γρήγορο. Ήταν τότε ο γαμιάς της εποχής. Ναι. Και πήγαμε και του κάναμε μια κολόνα. Ο δρόμος κάτι, κάτι αντίστοιχο έγινε και την κόντρα με το συγχωρεμένο, το Μάκη, το Φιλιππάτο. Με το τετέ. Αυτό το τετέ μας τον είχαν βγάλει ναι. Ο King Kong και ο King και το έτσι και τα λοιπά. Πολύ γρήγορο το Evo αυτό. Ναι. Αλλά πήγαμε με το τετέ που όλοι το είχαν ότι θα χάσει αυτό το αμάξι. Mm-hmm. Και πήγαμε και τα αποτελέσματα είδατε. Ναι. Θα το μπορεί, μπορεί, και το Μάκης τότε ότι είναι έχασε. Εντάξει, μπορεί αν, ήτανε, αν το είχε οδηγήσει καλύτερα, τι εννοώ καλύτερα, να έχει καλύτερη χρονοαντίδραση, να ήταν πιο πονηρός, λίγο πιο έτσι, να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Και να ήταν και μπροστά. Δεν λέω εγώ όχι. Δεν λέω ότι είχαμε πιο γρήγορο αμάξι. Λέω ότι ήμασταν πιο γρήγοροι εκείνο το βράδυ. Εγώ πάντως στο θέμα, έτσι μια παρένθεση μικρή παιδιά, στο θέμα σεριακού στο Εύω, λέω ότι όταν θα διαθέσεις 10, 12, 15.000 ευρώ στο να βάλεις ένα σεριακό. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν πας να βάλεις να αλλάζει και αυτόματα. Ναι. Air shifter, ο οποίος δεν θα είναι στον οδηγό. Θα είναι στον εγκέφαλο. Ναι. Και όταν ο εγκέφαλος βλέπει ότι φτάνουν οι στροφές, πάπει να το αλλάζει μόνος σου. Να βαράει μια air shifter και να αλλάζει. Μέχρι χρειάζεται να κάνεις όμως, τίποτα. Να είσαι κουλός. Αμαία. Αυτά αμαία όμως είναι λύσεις ακριβές. Μετά είσαι 2-3 χιλιάρικα συν. Δεν ναι, είσαι. Αλλά δηλαδή, στο συνολικό budget, με συγκρίση με τα άλλα που βγαίνουν από το εργοστάσιο με αυτόματο Σασμάν. Καλά, το συζητάμε. Κατάλαβε. Ναι, δηλαδή, ένα VAG για μονόδρομος. Να πάει αντίστοιχα με ένα Mitsubishi με Samsonas. Πάει με πολύ λιγότερα χρήματα. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Εγώ... Και επειδή ο κόσμος. Μα εδώ δοκιμάζουν Evo με DSG. Ναι, στις μέρες μας δεν μπορεί να διαθέτει τόσα χρήματα για αυτοκίνητα. Και ήδη τα Mitsubishi, σαν Mitsubishi, είναι πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Ναι, και δηλαδή όλο να πάρεις ένα Evo, ας πούμε, καλό, θες 40 χιλιάρικα. 40 χιλιάρικα λες. Ναι, λέμε τώρα. Όταν παίρνεις, ας πούμε, ένα TT με 20. Ναι. Καταλαβαίνεις, είναι τα μισά λεφτά. Ναι, με πολύ λιγότερα λεφτά βγάζεις τα ίδια γούστα σχεδόν. Βέβαια. Στο θέμα ευθείας. Γιατί σαν βελτίωση μπορεί να παίρνουν τα ίδια, να θέλουν τα ίδια χρήματα και τα δύο, αλλά μετά το ένα γλιτώνει το Σασμάν που με μια καμπάνα έχεις λύσει το χρόνο σας με 3 χιλιάρια και το άλλο ξεκινάς με 15. Ναι. Καλή μέρα. Καταλαβαίνεις. Και είναι και πιο ακριβό σαν αγορά κάρτα. Τα πάντα. Γιατί το Evo ξεκίνησε ως ένα αυτοκίνητο να στρίβει. Ναι. Απλά εντάξει. Όλος ο πλανήτης. Το έχει για ευθείες. Το έχει για ευθείες. Είναι το εύκολο. Το έχουν και για στριψίματα, αλλά όλος ο πλανήτης το θα έχει. Θα μας πατήσουν, παιδιά, προχωράμε λίγο. Για δρόμο. Δεν μας για πάμε και. Με το Supra και... πολλά που θα μας αφήσει το Supra. Είχαμε ένα γκαϊμό να πάρουμε ένα supercar. Ναι. Μια και περάσαν τα χρόνια, μεγαλώσαμε. Θέλαμε κάτι να πηγαίνουμε στα μπουζούκια. Και ποιες είναι οι σκέψεις που περνάνε από supercar, λες. Οι σκέψεις ήταν θέλαμε Ferrari. Αλλά επειδή το budget ήταν χαμηλό,
το Ferrari που μπορούσαμε να πάρουμε ήταν κάποιο 430. Ναι. Και στο budget που είχαμε τα 430 που παίζανε ήτανε, δεν ήταν καλά. Ναι. Και λέμε τι μπορούμε να πάρουμε το οποίο να είναι supercar, να έχει potential, γιατί ξέρεις, το μικρόβιο δεν φεύγει. Εννοείται. Να πατάει και να μπορούμε να παίξουμε και λίγο μπάλα στο δρόμο. Γιατί το Supra είναι λίγο κουραστικό να το βγάζεις για να γίνει. Εντάξει, δεν είναι καθημερινό. Δεν έβρισκα και αντιπάλους να βάζουμε κόντες. Δηλαδή κάτι τετρακίνητα που μου λέγανε από χαμηλά και αυτά που το άλλο σπινιάρι δεν κάνει. Καλά, και είναι αυτοκίνητο που μηχανάκια... πάνε τώρα. Πας να βγεις βόλτα και έχεις με μηχανάκια πάταγα, αλλά και πάλι εκεί τώρα ξέρεις. Πολλές ζημιές για το τίποτα. Και εν ολίγης, όπως κοίταζα τα Ferrari, κάνω μία έτσι και λέω παλιά μου τεχνικόσκηνο, μπαίνω μία στην Audi. Mm-hmm. Και χαζεύω και τα R8. Βλέπω εκεί τα V8. Εν τω μεταξύ είχα οδηγήσει ένα V8, ήταν πολύ κακό. Σαγκάζει. Λέω αυτό δεν πάει ούτε σαν K03. Ναι. Κοιτάω τα V10. Ξεφεύγανε λίγο από τιμή. Δηλαδή φεύγανε εκτός budget. Και όπως χαζεύω τις αγγελίες, έψαχνα έτσι για καιρό. Εμφανίζεται μια αγγελία και ήταν και γνωστός αυτός που το είχε. Ελλάδα. Ελλάδα. Ο Χαχαλάς. Τον παίρνω τηλέφωνο, πολύ καλό παιδί και μέσα τα βρήκαμε σκέψα το τηλέφωνο. Ναι. Δεν ήπιαμε καν καφέ. Είχαμε βρεθεί, έχουμε πιει καφέ πιο παλιά, αλλά δεν ξέρεις. Τα βρήκαμε το deal, το κλείσαμε και σκέψα τηλεφωνικά. Πάω, το παίρνω. Mm-hmm. Με το που το παίρνω, ανήσυχο πνεύμα. Το κάνω ντράγκι μέσα, μετρήσεις. Ναι, εντάξει, τα πάντα. Πάω, βάζω εξάτμιση. Δυναμόμετρο να δούμε τι πήραμε, πρόγραμμα, ξανά δυναμόμετρο να δούμε πάλι τι πήραμε, μετά εκεί να φτιάξουμε εισαγωγές, χωνιά και να μην τα λέμε και πολύ, θα τα πούμε στο επεισόδιο του R8. Με το R8. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κόντες και με αυτό. Πιάσαμε δηλαδή την κατηγορία που έχει πάρα πολύ ψωμί, γιατί δεν σκοπεύω να κάνω αγώνες, μόνο κόντρες, έχει πολύ ψωμί. Μιλημένες ή ότι τύχει στο δρόμο, τι σου αρέσει περισσότερο? Μου αρέσει το ότι τύχει στον δρόμο, απλά επειδή... Βλέπεις να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στον δρόμο. Αυτό είναι ότι δεν κυκλοφορούν. Στο Facebook έχεις διαβάσει πόσα αυτοκίνητα είναι που πατάνε παντού και πατάω. Τα βλέπεις αυτά έξω? Όχι, δεν τα βλέπω. Είναι μόνο στο Facebook. Τα βλέπουμε μόνο στο Facebook, μπράβο. Ναι. Δεν κυκλοφορούν, είναι συνεργείο. Αυτή η κατηγορία εκεί των 600 νύπων έχει πάρα πολύ ψωμί. Και έχουν κανονιστεί αρκετά μιλημένα και έχουμε κάνει και με το Huracan που είχαμε πάει. Και με εδώ με πόσα γκαλάρντο, με άλλα R8, με Mi 4 έχω πάει αρκετά. Γενικά πολλές κόντρες με αυτό. Το έχω καταευχαριστεί το αυτοκίνητο. Τι ούτε πρόβλημα, ούτε τίποτα. Έχω αλλάξει. Δεν έχει. Έχω αλλάξει βέβαια δύο φορές δισκόπλατο. Αναλώσιμο. Αλλά αναλώσιμο, ναι. Το ζω στο έπακρο αυτό. Αυτό άμα κάνει προ, πονάει. Ναι, έχει καταρροή. Αλλά εντάξει. Το προσέχουμε, ωραία το... Έτσι πρέπει, όπως αρμόζεις ένα supercar. Έτσι. Μπουζούκια πάει έτσι. Αυτό καθόλου? Πάει μόνο από την κουρτίνα και μέσα στο βέρτι. Έτσι. Ή δίπλα στην είσοδο στο μαζονάκι. Έτσι. Πάει εκεί. Θα μάθουμε ακριβώς που πάει, πώς πάει, πώς θα κοιτάνε. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, ναι. Στο vlog που θα είναι αφιερωμένο στο R8. Επομένως είσαι Supra, στο γκαράζ. Supra παπί έχει? Όχι. Supra παπί δεν έχει. Λοιπόν, Supra R8 από καλά εργαλεία και ναι. Από δίκυκλα. Τι έχουμε, χωρίς έχουμε τίποτα. Χωρίς δίκυκλο δεν πάμε πουθενά, γιατί μόνο με δίκυκλο κυκλοφορούμε. Τι? Είμαστε φαν των σκούτερ. Της ευκολίας. Της ευκολίας, ναι, της ευκολίας. Έχουμε αλλάξει 2-3 τη Max. 530, 560, όλα. 500. Α, 500, από το πρώτο. Από το πρώτο. Καρμπιρατέρ, μετά Ejection, μετά με Nitra. Ναι. Εκεί, γιατί και εκεί είχαμε το Μανούρα. Nitra παντού. Παντού. Και μετά πάλι ένα άλλο, το ABS, λίγο πιο μετά. Και πώς μετά... Πώς ένα GP 800, πώς δεν πήρες? Δεν είναι, λένε σαν βάρκα οδηγικά, αυτά δεν οδηγούνται. Είναι βαρύ πολύ το μηχανάκι, δεν στρίβει, δεν κάνει. Γενικά δεν κάνει. Μπορεί να έχει γκάζι, αλλά δεν κάνει. Ήταν να πάρω κάποια δόση, συζήταγα ένα που ήταν 1000, ήταν 100 άλογα, αλλά δεν είναι, κάτσε και δεν το... Κανένα ADV, κανένα Forza 7,5, που είναι και εκεί πια. Το Forza μου αρέσει, που βγήκε τώρα. Ναι. 6 ADV δεν μου αρέσει καθόλου, είναι πολύ άσχημο μηχανάκι.
Και δεν μου αρέσει γενικά και που έχουν αυτό το σασμάν. Δηλαδή δεν είναι. Ναι, δεν μου αρέσει να έχει αλλαγές σε σκούτερ. Ναι. Δεν μου αρέσει, είναι. Okay. Λοιπόν, και είχα πάρει ένα Kimco ΑΚ550. Ναι. Το κάνω μπαόλο και αυτό. 65 άλογα τροχό. Μετά από ποιο. Τι είχες πριν ακριβώς? Πριν είχα ένα FMX, ένα Enduro, ένα Motard. Όχι, από σκούτερ. Από σκούτερ είχα τη Max. Το 500 ή το 530? 500. Ωραία, 500. Και πας στο 5,5 και βλέπεις μεγάλη διαφορά. Από το 500. Τρομερή. Τρομερή διαφορά. Τρομερή, η μέρα με τη νύχτα. Λες, ναι, και είχες ατμοσφαιρικό και καβάλισες τούρμπο. Mm-hmm. Τέτοια διαφορά. Αρχίζεις χώνεις εκεί. Αρχίζω χώνω εκεί, CBS, κεντροφόρους, εξατμίσεις, σώματα, προγράμματα, βενζίνες, δυναμόμετρα. Με αποτέλεσμα να έχουμε επιδείξει ότι τη Max υπάρχει ατμοσφαιρικό στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, μάλλον. Εδώ ήταν και τα πιο γρήγορα. Περίμενε, κάτσε. Με τον Λέανδρο πάτησες. Με τον Λέανδρο πήγαμε να. Άκου να δεις γέλιο. Πάμε να πατήσουμε ένα βράδυ εδώ στη Μαύρη, στη Βούτα, οι δυο μας. Και με το που κάνουμε έτσι. Sorry, ο Λέανδρος για Yamaha T-Max. 530. 530 φτιαγμένο στα 560. Ναι, 60 άλογα τροχό. Τέρματα, όταν ακούτε Λέανδρος σε διάφορα vlog, είναι άνθρωπος ο οποίος όταν έφτιαχνε κάτι τουλάχιστον μέχρι πριν ένα χρόνο τουλάχιστον, το έφτιαχνε στα τέρματα χωρίς να κοιτάει το budget. Στα τέρματα. Ναι. Ήθελε να έχει το καλύτερο. Εντάξει, βέβαια εκείνο εκεί δεν το είχε πάει τέρματα, το είχε πάει στο στάδιο να μην χαλάει. Ναι. Καλό τέρμα βολτάδικο. Ναι, τέρμα βολτάδικο. Λοιπόν, πάμε να πατήσουμε στη Μαύρη. Πάτερ, ξύπνα. Προχωράμε. Θα μας παίξουν τα copyright. Πάμε. Όχι, είναι μακριά. Πάμε να πατήσουμε στη Μαύρη, ναι, και με το που βγαίνουμε στη Βούτα, με το που βγαίνουμε, κάνουμε αναστροφή και πάμε να κάνουμε έτσι, μου κόβει το ημάντας. Πίσω. Ναι. Ναι. Τα Ιβανέζια αξιοπιστία. Οκ. Okay. Λοιπόν, και δεν έγινε ποτέ αυτό το πάτημα, αλλά έχω πατήσει με πολλά 560 που είναι πολύ πιο δυνατά από του Λεάνδρου και τα είχα περάσει. Τον περνούσες, α? Ναι. Άρα τον είχες σε πάγκη, δηλαδή. Τον είχα, ναι. Σίγουρα θα τον πέρναγα. Με τα πολλά εμφανίστηκε ο Τσακανίκας τώρα πριν από 5-6 μήνες με ένα 560. Καινούργιο. Όχι 530 που το κάνει 560, ήταν 560. 560, ναι. Τα τελευταία. Και πήγαμε μια κόντρα και με πέρασε. Μου έκανε και πολύ, βέβαια, φημολογείται ότι είχε νήτρα, αλλά δεν με απασχολεί γιατί μου είπαν να το ψάξω και εγώ δεν ασχολήθηκα να το ψάξω. Ναι. Οπότε. Δεν σε ένοιαζε, Δεν με ένοιαζε, όχι. Ναι. Είχε, δεν είχε. Χάσαμε. Το okay. Ήρθε εκεί, του είπα συγχαρητήρια και αυτά. Mm-hmm. Μετά από μερικές μέρες χάλασε το ΑΚ, έβγαλε μπιέλα απ' έξω. Okay. Και το παράτησα. Έκανε πρόβλημα. Τέλος. Και ήρθαμε τώρα, πριν από λίγες μέρες. Και πήγα και πήρα, οδήγησα μάλλον ένα φίλο το 560 το 22. Αυτό που σε πέρασε, το Τσακανίκα. Όπως έκανες με το Honda, με το Zeta. Το Τσακανίκα ήταν 560 το 21. Ήταν το 21, με την οθόνη. Πιο φρέσκο. Ναι. Το οδήγησα και έπαθα σοκ. Και το πήρα. Στα μηχανάκια, άμα σε περνούσε κάτι, σου μπαινε σε μυαλό. Μου μπαινε, ναι, ναι. Μα ήθελα το καλύτερο. Σκέφτεσαι να σε περάσει κανένα ADV, τι θα κάνεις? Όχι, δεν μ' αρέσει. Τι θα κάνεις? Δεν μ' αρέσει. Το Forza, ωραίο μηχανάκι, αλλά. Πάμε προς τα πάνω, πατέρ. Μην φοβάσαι. Ωραίο πάμε. Μηχανάκι, ρε φίλε, αλλά δεν έχουν και μεταπολιτική αξία αυτά. Όντως. Χάνουν. Τα Yamaha είναι τέζα. Δεν χάνει ποτέ. Τα Yamaha είναι τέζα σε αυτό το θέμα. Και επομένως, T-Max για βόλτα. T-Max κόντρα. Για βόλτα. Όχι κόντρα, τώρα για δουλειά. Να. Το λες τώρα, κάτσε να το δούμε μετά. 6 μήνες μετά. Καλοκαίρι, ένα βαριατόρ μπορεί να το πει. Εντάξει. Να τα ημάδε πάρει. Ναι. Να πάρει λίγο τα πόδια του. Αν και είμαι πολύ ευχαριστημένο. Εξάτμιση έχει μπει, ή ακόμα? Όχι, τίποτα. Εντάξει, εξάτμιση κόβω στο ως τα Χριστούγεννα. Πάτερ. Χριστούγεννα. Και λέμε κάποια στιγμή. Γενάρη. Μήπως αλλάξουμε τα ροχτώ και πάρουμε τίποτα άλλο. Τι σκέφτεσαι, ποιο είναι το επόμενο? Θα δείξει. Τι θα ψάξει. Σούπερκαρ πάλι. Σούπερκαρ, ναι, να δώσουμε σούπερκαρ. Περίμενε, θα είναι Γερμανός ή όχι? Όχι. Θα είναι. Θα μου πεις Ιταλός. Ναι, μου αρέσουν λίγο τα Ιταλικά. Πας για ράρι. Θα δείξει. Το άλογο μου αρέσει. 488. Μην πεις κανένα SF. Δεν αγοράζω το SF. Όχι. Κάνα 458. Άμα. Πάμε για Ιταλία. Κάτι, ναι, κάτι. Ξέρεις τώρα. Θα δείξει. Το Ιταλία. Που το είχε ο Παναγιώτης ο. Πετρόπουλος, δεν του άρεσε καθόλου. Το έβγαλε πολύ. Δεν έχω οδηγήσει, δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πολύ εμφανισιακά. Πολύ εκτός των αυτοκινήτων των γρήγορων δηλαδή, που είχε στην κατοχή του, ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν πολύ. Δηλαδή, άμα το πάρεις, είμαι περίεργος να δω
Θα πάω να κάνω μια δοκιμή, να βρω κανένα φίλο που να έχει. Αυτό είναι το θέμα, πρέπει να βρεις άνθρωπο να... κάνω μια βόλτα. Να δω. Πιστεύεις με μια βόλτα σε ένα αυτοκίνητο, ναι, ναι, μπορείς να καταλάβεις. Τα καταλαβαίνω όλα. Με ένα στενά, δύο στενά να το πάω, το ξέρω αν μου κάνει ή όχι. Αχα. Και έχεις, δεν το θέλω για κόντρες. Κόντρες θα κάνω αν πάρω 458. Θα το πειράξεις. Δεν συζητάμε για 488. Το σκέφτεσαι για πειράγμα. Αλλά όχι, μωρέ. Εγώ έτσι, όπως πιο είναι. Πολύ το θέλω, ξέρεις, για τα λοιπά, ίσα να κάνω τη βόλτα μέχρι το Σούνιο, να πάω τα μπουζούκια μου, να... Και να, και να, το γουστάρω, να το γουστάρω που θα το έχω, ναι, δώσ' το 8. Αν δεν, θα το βάλω σαλιγκάρια. Ναι. Για εκεί σε κόβω. Θα βάλω σαλιγκαράκια στο 8 και εκεί θα... σε κόβω. Και θα, ξεκινήσουμε, ο... και θα ξεκινήσουμε πάλι τα παλιά. Έχουν γίνει δουλειές εκεί πέρα, δουλεύει πολύ καλά το R8 με... Ναι, δουλεύει, αυτό είναι το θέμα. Το τούρμπινο είναι φοβερό. 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 Αυτά που λέτε. Ωραία. Τα ωραία. Ωραίες ιστοριούλες. Ωραίες ιστοριούλες ακούσαμε. Μάγκες, πιστεύω να γουστάρατε. Στα δρόμο με τις Λεύκες. Και να σκεφτείτε ερωτήσεις, να γράψετε στα σχόλια από κάτω. Έχουμε ακόμα 2 βίντεο με τον Κώστα. Ένα με το Σούπρα, ένα με το R8. Ερωτήσεις που θα μαζευτούν, που συμφωνούν οι περισσότεροι να γίνουν, θα γίνουν. Και εκτός R8, άμα θέλετε κάτι δηλαδή, και εκτός Σούπρα. Μία-δύο ερωτησούλες, να δω και τα αίμα. Μία-δύο ερωτησούλες θα μπορούσαμε να τις βάλουμε. Αυτές που θα μαζευτούν, που θα ζητάτε περισσότερο, θα τις βάλουμε. Εκτός από το να γράψετε στα σχόλια. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι. Εάν γουστάρατε εδώ πέρα τη βολτίτσα, κάναμε έτσι και ρομαντζάδα σήμερα, το αλλάξαμε λίγο. Γιατί μας πήρε η νύχτα κιόλας και είπαμε να βγούμε έτσι να απολαύσουμε την ησυχία τουλάχιστον από τους πεζούς στη Γλυφάδα. Αυτοκίνητα πάντα. Λοιπόν, πατήστε ένα like άμα γουστάρετε τα βίντεο που βλέπετε. Και εάν θέλετε να ειδοποιηθείτε την κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, βάλτε και λίγο το καμπανάκι, δεν παθαίνετε τίποτα, δεν πληρώνετε τίποτα, δεν τα παίρνουμε από εκεί πέρα, μην ανησυχείτε παιδιά, δεν μας φτιάξετε εκεί πέρα, μην, δηλαδή για μερικούς έτσι κακόβουλους και κακεντρεχείς που νομίζουν ότι σιγά μην πατήσω, για τη δική σας ενημέρωση γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Instagram, Facebook τα ξέρετε και έρχεται άλλο ένα γνωρίστε, γερμανόφιλου, του Μιχάλη του Ντέμου, μετά το Κωστή, ο τρίτος της παρέας. Θα κόψουμε. Έχουμε πάρει φορά τώρα. Ναι. Ο τρίτος της παρέας. Δουλεύουμε import. Στη δημοσκόπηση που έγινε. Τρίτος και καταϊδρωμένος γίγε Κακομύρης, δεν ξέρω. Λοιπόν, και... από εμένα, τουλάχιστον για σήμερα, καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.